Ladies and gentlemen, please welcome. Τη Μαριάννα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Λοιπόν, τώρα σε πετυχαίνουμε σε μια περίοδο πολύ έντονη και δημιουργική. Ναι. Με πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, έτσι δεν είναι? Πολύ, αλλά είμαι τυχερός γιατί κάνω πράγματα που αγαπάω. Οπότε. Το τρέξιμο δεν το είναι τρέξιμο μένα, αλλά απ' την άλλη είναι πολύ, πολύ όμορφο όταν συμβαίνει, γιατί συναντάω συνέχεια ανθρώπους όπου αισθάνομαι ωραία, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, ξέρεις, οπότε είμαι τυχερός σε αυτό. Εσένα, τι σε οδήγησε στο θέατρο, σε πάω πίσω τώρα, έτσι? Επειδή πέρασα πολλές ώρες μόνος μου ως παιδί χωρισμένο γονιών, με τον πατέρα μου να δουλεύει, με μια γιαγιά υπέροχη, μαγική, φυλακάγγελο, την αγαπάω πολύ τη γιαγιά μου, Θεός χωρέστη. Πάντοτε της άρεσε πολύ το θέατρο. Δηλαδή, άρχισα να τα σκέφτομαι μετά. Βλέπαμε πάντα θέατρο της Δευτέρας. Με πήγαινε σε πολλές παραστάσεις. Mm. Με φρόντιζε και μου έλεγε ότι στο θέατρο πάμε ντυμένοι με ευπρέπεια, με αγάπη, με σεβασμό. Mm. Μέχρι και χωρίστρα με βάζει να κάνω πιτσιρικάς. Παιδάκι τώρα, ενώ 5-6-7 χρονών. Ντυνόμουν καλά, προσπαθούσε τα έργα που θα δούμε, γιατί σε πολλά βαριόμουν, δεν καταλάβαινα. Τώρα 7 χρονών, παιδί, θες να φας όλη τη γη. Δεν μου κάτσε να δω μια παράσταση. Από θεατροφίλη γιαγιά, δηλαδή. Θεατροφίλη γιαγιά. Μετέπειτα, επειδή αυτό που έβλεπα με εντυπωσίαζε, πολλές φορές έκανα τις ίδιες αναπαραστάσεις σπίτι. Έφτιαχνα κόσμο σπίτι, σαν παιδί, για να περάσει και η ώρα, σχεδόν να το λέω: αχ, λέει, το παιδάκι αυτό δεν είναι καλά, μάλλον μιλάει πολλές ώρες μόνο του. Ξέρω εγώ, αντίστοιχα σε τέτοιους χρόνους. Και κυρίως στο σχολείο που πήγαινα, στα περισσότερα σχολεία που άλλαξα, γιατί αλλάξαμε πολλά μετέπειτα, είχαν θεατρικές ομάδες. Και μάλιστα ωραίους ανθρώπους στις θεατρικές ομάδες. Μπορούσα να έχω αυτή τη διέξοδο όπως το Σαββατοκύριακο κάποιος πήγαινε μπαλέτο, ξέρω, καράτε, μπάσκετ, οτιδήποτε. Ναι. Είχα και τις αδερφές μου, αλλά είχα πάντα και ένα πεντάωρο που μπορούσα να βρω τον φίλο μου τον Μίνο, την Άντια, και να παίξουμε με μάσκες και να γελάσουμε και να μιλήσουμε, να διαβάσω καινούργια βιβλία που δεν θα. Έμπαινε σε έναν άλλο κόσμο που μου έκανε πολύ καλό εμένα, γιατί ήμουν και πολύ ανήσυχος πιτσιρίκος, ήμουν τερμαγκάζι. Είχα θυμό γιατί δεν γνώριζα. Δηλαδή είχα θυμό πιτσιρικάς. Θυμό για τους ανθρώπους. Όχι, είχαν χωρίς γονείς μου, ήμουν κάπως περίεργος, ήμουν ξέρεις κάπως ιδιαίτερος. Οπότε είχα ένα θυμικό γιατί έλεγα δεν ζω κάπως φυσιολογικά με αυτά που έβλεπα. Αλλά δεν μπορούσα να το αντιληφθώ ως παιδί. Οπότε αυτό μου έβγαινε σε μια λίγο πιο εγωιστική. Τσίτα. Ναι, μια επιθετικότητα, λίγο ξέρεις έναν τρόπο, μια αναθράσος. Είχα ούτως ή άλλως μέσα μου μια διαδικασία να σατιρίζω τα πάντα για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα κάθε φορά. Οπότε, ξέρεις, αυτό με οδηγούσε κάπως. Τώρα που ζούμε σε μία εποχή που όλοι έχουμε άποψη, είτε με την ταυτότητά μας, είτε με ένα nickname, ας πούμε, και που η άποψή μας μπορεί να είναι από μία παράσταση μέχρι το τι έκανες γενικώς. Το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Είναι καλό που υπάρχει ο τρόπος αυτός ομιλίας ελευθερίας. Μπορεί να πει ο καθένας τα πάντα. Είναι καλό που δίνει τη δυνατότητα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη. Την ψυχική, τη σωματική, να μπορέσουν να πούνε πράγματα από μία απλή ιδέα μέχρι τον βαθύτερο τους φόβο ή κάτι που έχουν περάσει. Μ' αρέσει η άποψη, μ' αρέσει η ελευθερία. Να μην είναι μια ομοίη επιθετικότητα που δεν έχει τίποτα άλλο από ένα θυμικό από πίσω το οποίο δεν έχει υπόσταση. Ναι. Καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Και πρέπει να την έχει. Πρέπει να τη λέει. Δεν εννοώ πρέπει με την. Εννοώ. Ξέρω εγώ πρέπει. Δικαιούται να τη λέει σίγουρα. Μπορεί να μας ενοχλήσει, να μας αρέσει. Αλλά οφείλει να την πει. Εφόσον θέλει να την πει, δεν πρέπει να τον αφήσουμε ελεύθερο να εκφραστεί. Μπορεί να είναι λάθος. Αλλά προφανώς υπάρχει μια σκέψη πίσω από το λάθος. Ή κάτι άλλο. Ή μπορεί και απλά να μας κλείνει το μάτι και να μην το έχουμε καταλάβει. Γιατί εμείς είμαστε πολύ πιο σοβαροί από ό,τι πρέπει. Και δεν αναφέρομαι σε σοβαρά πράγματα επί της ουσίας, με ανθρώπους που πληγώνονται και πονάνε, που δεν είναι. Στον πόνο είμαστε. Σοβαρά κοινωνικά θέματα που επίσης είναι. Ποτέ δεν ακουμπάω αυτά τα πράγματα. Ενώ καμιά φορά το χιούμορ. Τι είναι το χιούμορ. Τι είναι το χιούμορ πραγματικά. Αν το σκεφτείς, τι είναι. Μια πλάκα στο δράμα ενός άλλου. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο που χτυπάει και πέφτει και κάποιος γελάει που έπεσε και του λες ο πατέρας σου. Και κάνει, ω, μπαμπά, και αλλάζει σε διάθεση σε δευτερόλεπτα. Απ' την άλλη, όμως, την ώρα που τον σηκώσει να γελάσει και ο πατέρας του γελάνε μαζί για κάτι το οποίο έτυχε να είναι στραβό. Αν όμως γυρίσουμε και πούμε, έπεσε επειδή το παρτέρι το είχε φτιάξει ο Μήνος που ήταν από εκεί, για κανένα αυτό με το. Και ξαφνικά φτιάξουμε μια πολεμική διάθεση για κάτι, έχουμε χάσει το ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και σε αυτά αναφέρομαι πάλι, όχι σε πολύ σοβαρά θέματα. Όπου εκεί θέλει να έχεις άποψη και σοβαρό νοητικό επίπεδο για να μπεις να μιλήσεις, γιατί ίσως αφορά και ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν να μιλήσουν. Εκεί οφείλεις να είσαι πολύ πιο σοβαρός. Εγώ αναφέρομαι στην έννοια του χιούμορ, τι είναι. Σαν να το χάνουμε λίγο και δεν πρέπει. Οφείλουμε να το επαναφέρουμε λίγο, γιατί είναι και αφοριστικό. Οφείλουμε να γελάμε μέσα στη μέρα. Φυσικά.
Γιατί δεν είναι εύκολες οι μέρες μας, όλων μας. Για τον καθέναν, ο καθένας έχει το σταυρό του, αλλά οφείλουμε να έχουμε τη δυνατότητα ή τουλάχιστον να προσπαθήσω ακόμα και εσένα που μπορεί να σε γνωρίζω, κάπως να σε κάνω να γελάσεις. Γιατί ήδη άμα γελάσεις τώρα που γελάσεις, ομόρφινες ήδη, οπότε είναι θετικό. Αισθάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή, τα τελευταία 2 χρόνια, ίσως έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι έχουμε περάσει όλο αυτό το σοκ με την πανδημία, που πηγαίνουμε σε μια πιο πολεμική διάθεση, παρά στη διάθεση που λες. Ναι. Και εγώ μέσα σε αυτό και είμαι με τους ανθρώπους που έχω θυμώσει. Που ξαφνικά λέω, παιδιά, εντάξει, έχουν περάσει 2 χρόνια έλεος. Έχεις θυμώσει με την κατάσταση. Και με τον τρόπο που καμιά φορά τα αντιμετωπίζουμε. Mm. Δηλαδή, λέω, δεν γίνεται. Μου λες να μείνω μέσα, μείνω είναι μέσα. Είναι και κούραση. Μου λες να κάνω εμβόλια, κάνω εμβόλια. Μου λες τι πρέπει να κάνω. Και η κούραση. Θυμώνομαι αυτό γιατί λέω, ωραία, δώσε μου ένα deadline. Στο οποίο δεν γνωρίζω, βέβαια. Δεν γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για την ανθρωπότητα. Απλά και εγώ εκνευρίζομαι που λέω, δεν έχω τη δυνατότητα 12 ώρα το βράδυ, π.χ. και μετά να πω. Θέλω να καθίσω με το μήνα να πιω ένα κρασί. Μα 12 τελειώσαμε την παράσταση. Θα πάω σπίτι, πάτε, πάμε σπίτι να πιούμε ένα κρασί. Το κάναμε 2 χρόνια. Δηλαδή στο τέλος θα βάλω στο σπίτι μια καταμιακή και θα φορτώνω τον κόσμο. Τι θέλει με ένα κρασάκι, 2,50. Ορίστε, ξέρω και αρχίζει να κάνουμε και καλά τραστά. Άρα πάντως έχουμε όλοι στο σπίτι πλέον. Από τα σπίτια που ήταν, δηλαδή. Σταμάτα. Αυτό τον εκνευρισμό λοιπόν που σου έχει προκληθεί, πώς το διαχειρίζεσαι για να πας σε αυτό το. Γιατί γελάς. Γιατί λέω, αν δει καμιά φορά ένα στη συγκρούν να τρέχει με τη μηχανή και να φωνάζει με στον κράνο, εγώ είμαι. Εσύ, τι φωνάζει. Οι αχές. Οι αχές στον Ταρζάν, δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Κάπου διάβασα ότι λες λόγια. Όντως, ναι. Ισχύει αυτό. Το κείμενο, ναι, είναι γιατί είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος στον δρόμο, οπότε έχω την ικανότητα να παίζω με το κείμενο όπως θέλω. Τραγουδάω μέσα από τον κράνο. Μη μου, μετά αρχίζω γελάω μόνος, μετά αρχίζω βρίζω τους ανθρώπους που κρατάνε τηλέφωνο. Περνάς καλά έτσι. Περνάω πολύ ωραία με αυτόν τον τρόπο. Τέλειο. Και επειδή είναι η κίνηση τέτοια. Αλλά ευτυχώς μετά έρχεται η ίδια πραγματικότητα και με γιώνει. Πώς περνάς αυτό το mindset που περιγράφεις, που είναι πιο θετικό. Έρχεται η ίδια η ζωή μηνό. Δεν χρειάζεται να στερηθώ κάτι, να έρθει τούμπα η ζωή μου για να πω σε 10 ανθρώπους που αγαπάω, σε αγαπάω ή μου λείπεις. Και δεν παίρνω δεδομένο τίποτα. Κάθε μέρα είναι μοναδική, κάθε στιγμή είναι μοναδική. Προσπαθώ να μην παίρνω ως δεδομένο τίποτα. Μπορεί να λέμε μετά έχω 4 ώρα μια υποχρέωση να πάω, μπορεί και να μην πάω ποτέ. Οπότε σίγουρα περιμένω όταν πούνε εντάξει, έφυγε ο COVID. Αρχίζω να βγαίνω, θα αγκαλιάζω τους ανθρώπους στην γειτονιά μου. Θα τους πει: μα δεν σας ξέρω, κύριε. Ελάτε, δεν πειράζει, κυρία μου, να αγκαλιαστούμε. Τα λοιπά. Αλλά να μπω σε μια τέτοια διαδρομή, η οποία είναι και αυτή πολύ ονειρική, αλλά οφείλει να πιστεύω σε ένα τέτοιο κόσμο. Τώρα δηλαδή, σε αυτό το διάστημα, μια και το αναφέρει, άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις σχέσεις σου, τις φιλικές, οικογενειακές. Είπε αυτά τα σ' αγαπώ που παλιότερα μπορεί να τα θεωρούσε. Τι σε συγκινεί. Τα πάντα. Πια τα πάντα. Ακόμα και ένα Έλιο Βασίλεμα. Δεν εννοώ αυτή η ωραία εικόνα κτλ. Ότι είμαι εδώ και μπορώ. Και έχω φίλους που θα ήθελα να είναι εδώ και δεν είναι. Τόσο απλά. Με συγκινεί ο τρόπος που να με κοιτάξει το σκυλί μου. Η σχέση που έχω. Γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή τελειώνει όλο αυτό. Οπότε ο κύκλος αυτός που έχω δημιουργήσει, το οποίο είναι με απίστευτη ενέργεια, λέω Θεέ μου, είμαι τυχερός που το έζησα. Άλλοι το ζουν μόνο σε ταινίες. Εγώ το έζησα αυτό. Έχεις έρθει κοντά με απώλεια. Πολλές φορές. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε έρθει. Ο θάνατος είναι ένα αντίστοιχο στοιχείο, όπως είναι η ζωή. Πόσοι γεννηθήκαν, αντίστοιχα πεθάνανε. Εντάξει, δεν το έχουν όλοι βιώσει. Αισθάνομαι με τον τρόπο που μιλάς ότι είναι σαν να εκτιμάς ένα τσικ παραπάνω. Εκτιμά το χρόνο μου και τη στιγμή μου. Ναι. Εννοώ γιατί είναι. Αυτή δεν είναι. Οφείλουμε. Ιδανώς είναι κάτι παραδοτικό που λες: OK, τι να κάνεις. Σε τη λήξη με το βιογραφικό σου, δηλαδή, θα σε κάνουν. Ναι. Οφείλεις να έχεις εκείνη τη στιγμή τα μάτια, τη σκέψη, την ακοή, το τραγούδι. Δηλαδή, και να λες και να ευχαριστώ που σου συμβαίνει αυτό. Γιατί από εκεί πέρα δεν έχει τίποτα. Ωραία, μπράβο, είσαι φανταστικός. Και τι θα γίνει με αυτό. Όταν σου λένε πολλά καλά λόγια και σου λένε πολλά καλά λόγια, γιατί πραγματικά είσαι από τους πιο ταλαντούχους τοπίους της γενιάς σου. Απλά το αφήνεις και περνάει, παιδί μου. Δεν έχεις νιώσει ποτέ, δεν έχεις νιώσει αυτό το πράγμα κάπως να κάθεται μέσα στην αρχή. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ανταγωνιστικός με τα πράγματα. Και κατάλαβα ανταγωνιστικός πώς να είμαι, αφού είναι μοναδικός ο μήνος. Πώς μπορώ να συγκριθώ εγώ με το μήνο ή με σένα. Ανταγωνιστικός με άλλους συναδέλφους εννοείς. Όχι, στο οτιδήποτε. Στον εαυτό σου. Είναι ο καλύτερος. Καλύτερος σε τι. Μα δεν κάνουμε ποτέ το ίδιο πράγμα, ποτέ στην διαχρονική στιγμή της ζωής μας. Και είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Δεν είναι ότι είμαστε αθλητές στον χρόνο 8:40-8:53. Οπότε. Εκεί ήταν η μεγάλη ελευθερία μου, ότι είπα: ποιον ανταγωνίζομαι, τον εαυτό μου. Πέρυσι τι έκανα, πώς ήταν η ερώτηση που έκανες πριν, αυτά. Φέτος θα κάνω καλύτερα. Όταν δω παράσταση το οποίο να τα σπάει, που λέω εγώ, εκείνη τη στιγμή με πιάνει μια συγκίνηση μέσα μου. Γιατί λέω: κοίτα τον, κοίτα την.
τι καλή που είναι. Βγαίνω από τη σκηνή και με αισθάνομαι καλύτερα. Και το οφείλω σε σένα, στον οποιονδήποτε που μου το έχει κάνει. Γιατί να μην μπω μέσα μου, τι ωραία. Και να βγάλω μια μικρότητα και να πω εγώ το έκανα καλύτερα. Δεν γίνεται, γιατί δεν ταξίδεψα τελικά με το παραμύθι, παρά μόνο με τον εγωισμό μου. Μπράβο, πάρε ένα βραβείο και βάλ' το στη βιβλιοθήκη σου. Τι μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση? Η βία. Η βία και η αγένεια. Mm. Και να δεις κάποιον αδύναμο και να πας να τον πατήσεις. Αυτό μπορεί να με στείλει στο ψυχιατρίο. Έχεις, να βγει ο Χάιντ, να βγει ο Τζέκιλ από μέσα. Έχεις ορθώσει ανάστημα? Πολλές φορές, γίνει... πολλές φορές. Ναι. Πολλές φορές, ναι. Και με άσχημο τρόπο. Αντιδράσει, εννοείς απότομα. Έχω αντιδράσει άσχημα, που δεν θα έπρεπε. Αυτό δεν το θέλω πια όμως. Δεν μπορώ να βλέπω τη βία άλλο. Και την αδικία, από ό,τι καταλαβαίνω. Η αδικία πάντα θα υπάρχει για να δίνει και κίνητρο στους αδικημένους να προσπαθήσουν την επόμενη φορά να βρουν το δίκαιο τους. Αλλά να δεις έναν άνθρωπο, ένα ζώο, κάτι και να πας να το τσακίσεις, μπορεί να με. Να βγουν τα δόντια. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό. Για ένα παιδί ή κάτι, όχι. Δεν το χωράει το κεφάλι μου αυτό. Ξέρω ότι υπάρχει. Το έχω δει να συμβαίνει. Δεν θέλω. Στη δουλειά τη δική μας, που υποτίθεται ότι είναι μια δουλειά που την κάνουν καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος. Ωστόσο, υπάρχει πολλές φορές. Και το σκοτάδι. Και το σκοτάδι και η βία και η άσχημη συμπεριφορά προς τους πιο αδύναμους ή στους οποίους που δεν είναι αυτό που λέμε ονόματα. Ενώ αυτές οι συμπεριφορές. Όποτε μου έτυχε, πάντα είπα στο. Έχουμε και μια κοινή φίλη. Mm. Για κάτι μπορώ να σου πει. Όταν λες stop, έφευγες από τη δουλειά. Όχι. Stop. Stop στη συμπεριφορά. Stop. Βάλε ένα stop. Αν έχεις, θες να κάνεις οτιδήποτε, πήγαινε. Υπάρχει το UFC και υπάρχουν όλα αυτά και πήγαινε να παίξεις ξύλο, κάνε ό,τι θέλεις. Το UFC τι είναι, ξύλο. Πυγμαχία, ξέρω οτιδήποτε άλλο. Πήγαινε εκεί και πες εκεί, δώσ' του. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Πολεμικές τέχνες εννοώ, αλλά εννοώ αν έχεις κάτι τέτοιο, πήγαινε και εκτονώσου εκεί. Mm. Και αφού είσαι τόσο μάγκας, βγες και νικητής εκεί. Δεν νομίζω, αλλά λέμε τώρα. Που και εκεί ορίζουν κανόνες τα πράγματα. Δηλαδή, αν πέσει ένας άνθρωπος κάτω, δεν τον ακουμπάμε. Πάμε να τον πατήσουμε. Γιατί το κάνεις εδώ? Εκεί που σε παίρνει το κάνεις. Είναι λάθος. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή που δεν θα σε παίρνει. Για τα πράγματα που έγιναν στη δουλειά την τελευταία χρονιά. Έσφιξε το στομάχι μου γενικά. Το έχω ξαναπεί. Δεν περιμένεις τέτοιο σκοτάδι. Εγώ δεν περίμενα τέτοιο σκοτάδι. Δηλαδή να κάνω κάτι σε σένα που δεν θα μπορείς για μια ολόκληρη ζωή να ισχυώσεις. Ναι. Ποτέ. Πώς ζω εγώ με τον εαυτό μου, δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ ενοχικός, οπότε δεν θα μπορούσα. Θα κρεμιόμουν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Με σοκάρανα και με στεναχωρήσαν πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι και χάσαμε μετά το μέτρο της επικοινωνίας του. Γι' αυτό έλεγα πριν. Νομική άξια πήγε. Ωραία. Έλα να δούμε τι θα γίνει. Ας σταματήσουμε τώρα. Θα μας μιλήσεις λίγο για τις ενηγματικές παραλλαγές, που είναι η παράσταση που ετοιμάζεται με το Γιάννη Μπέζο. Οι ενηγματικές παραλλαγές είναι ένα πολύ αγαπημένο θεατρικό έργο του Eric Emanuel Smith και ήρθε στα χέρια μου πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Διαβάζοντάς το από μια φίλη που μου είπε κάποια στιγμή άμα μεγαλώσεις αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να το διαβάσεις. Διαβάζοντάς το πραγματικά επειδή τουλάχιστον συναισθηματικά ο κόσμος μου εκείνη τη στιγμή ήταν σε ένα αντίστοιχο τέτοιο πεδίο και μόλις έχοντας γνωρίσει το Σωτήριο Τζαφουλιά που κάναμε τον κοινό παρανομαστή του λέω διάβασε ένα θεατρικό έργο να μου πεις και το διαβάζει και μου λέει Σωτήρης πω αυτό μου λέει το κάνουμε ταινία. Λέω, σταμάτα με τις ταινίες. Λέω, πρέπει να κάνουμε και κάτι θεατρικά. Όχι, μου λέει ταινία γιατί. Το έργο είναι θεατρικό. Είναι θεατρικό. Πήρα μια συνέντευξη ουσιαστικά. Ένας νομπελίστας συγγραφέας με έναν πολύ σε εισαγωγικό μικρή φήμη δημοσιογράφο από ένα χωριό της Νορβηγίας του πουθενά. Ο νομπελίστας συγγραφέας μπορεί να διαλέξει από τα μεγαλύτερα κανάλια στον κόσμο. Και επιλέγει ένα συγκεκριμένο από μια τρύπα της Νορβηγίας. Το οποίο, για να μην αποκαλύψω όλα πράγματα, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο έργο, δηλαδή ήταν από αυτό που θα το έπαιζα και για μας, εννοώ. Δηλαδή, μου ήταν ευχάριστο και πολλές φορές να το διηγούμε, γιατί, δεν ξέρω, μεγαλώνοντας, αυτό λέγαμε και με το Σωτήρι, το Τζαφούλια, πιστεύω περισσότερο στο ρομαντισμό και στην αγάπη. Δηλαδή, το βρίσκω πιο ξεκούραστο και πιο, ξέρεις, μη στρεσογόνο. Γιατί σε οτιδήποτε άλλο κάτι προσπαθείς να αποδείξεις. Εδώ προσπαθούμε μάλλον να αποδείξουμε ότι αγαπάμε πολύ. Και στην κατάληξη για να κλείσω το έργο, όταν φτάσαμε στο αντίπαλο δέος που έπρεπε σκεφτόμασταν ηθοποιούς, επειδή ο χαρακτήρας αυτός, ο νομπελίστας, έτσι ξεκινάει, μισεί τον κόσμο όλων. Λέμε, μισάνθρωπος. Γιάννης Μέζος. Επίτες το λέμε και γελάμε μεταξύ μας με την έννοια ότι είμαστε πολλές φορές αυτό που μας συμβαίνει με την εικόνα, έρχεται κάτι, διαβάζουμε έναν τίτλο και δεν μπαίνουμε στην ουσία. Εγώ δεν έχω περάσει. Είναι από τις πιο ωραίες πρόβες της ζωής μου.
αυτές που κάνουμε το Γιάννη. Είναι μαγικές. Να σου πω, πώς είναι να σκηνοθετείς τώρα εσύ. Το Γιάννη Μπέζο. Πρώτη πρόβα, Πυγμαλίωνα. Τι έχεις απέναντι στον Μπέζο. Τι κάνεις. Ευτυχώς, εκεί έρχεται αυτό που λέω ότι καμιά φορά είναι ανάποδο το νόμισμα από ό,τι περιμένεις. Όπου βλέπω έναν άνθρωπο στη συμπεριφορά του σχεδόν 20 χρονών που. Τι θέλετε να κάνω. Ξέρετε, αφήστε τα ξέρετε. Ξέρεις πώς μιλάει ο Γιάννης τώρα. Δεν ξέρετε, δεν ξέρω τίποτα. Πέστε μου τι θέλετε να κάνουμε. Και ξεκίνησε μια διαδρομή όπου μέχρι και σήμερα η αθωότητα που έχει απέναντι στη δουλειά, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη δουλειά είναι πράγμα το οποίο παίρνω σαν παρακαταθήκη στο μυαλό μου. Ο Γιάννης μετά από τόσα χρόνια, ενώ είναι αυτός που είναι, ξέρουμε όλη την αξία του σαν ηθοποιός, ξέρουμε όλοι το πώς συμπεριφέρεται, είναι ταπεινός, ευγενής, δοτικός, δωρικός, με αγάπη για τους ανθρώπους και δεν για νέους ανθρώπους. Χάσαμε λίγο την μπάλα στην αρχή με το σωτηρίο και λέμε τι γίνεται τώρα. Μας κοροϊδεύει. Πάντως, όταν είχε έρθει για συνέντευξη εδώ σε εμάς, μας είχε πει ότι εγώ ήθελα να δω την αμηχανία σε εισαγωγικά. Το έκανε επίτηδες. Παρ' όλα αυτά, έχω να σου πω ότι ακόμα και σήμερα, δηλαδή έχουν περάσει σχεδόν 45-50 ημέρες από τότε που έχουμε ξεκινήσει, έχει τον ίδιο τρόπο. Να τα αλλάξουμε. Α, δεν ωραίο. Να κάνουμε αυτό. Όπου λες από μέσα μου, μα εγώ. Το και να ήθελα να προσφυγνώμη για τη λέξη. Θα ήθελα να προσπαθήσω να είμαι έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε και εγώ αντιμέτωπες γιατί έχουμε, ξέρεις, ένα μικρό σκηνοθέτη στο κεφάλι μας ή κάτι που μας οριοθετεί. Μια άποψη που λέμε, ρε παιδί. Ναι, μια άποψη. Ναι. Όπου λέω, μα πώς αθώνει τον εαυτό του έτσι, γιατί το κάνει αυτό, για να με τρελάνει παραπάνω. Και είναι ένα σπουδαίο μάθημα. Πολύ. Και πολύ. Τίποτα μάλλον δεν είναι τυχαίο προφανώς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πυγμαλίωνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη αν έφαγα που λέω το χρόνο σας. Ακούσαμε και αυτό. Δεν θέλουμε να φύγεις, θέλουμε λίγο να παίξουμε μαζί σου. Παρακαλώ, άμα. Γιατί είπαμε και για το χιούμορ, πριν λίγο να το ελαφρύνουμε. Ωραία. Ναι, ναι. Το βαρύναμε πολύ. Όχι. Μια χαρά. Και ακούγεται από πίσω. Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.